Ναι. Πέρα από την ψυχαγωγία που θα προσφέρει στον θεατή, θα τον προβληματίσει, δηλαδή μπορεί να αλλάξει κάτι στις συνήθειές του, στην κοινωνία μετά. Ευελπιστούμε. Πιστεύουμε. Θα το θέλαμε. Καταρχάς το έργο είναι μαύρη κωμωδία. Είναι κατά βάση κωμωδία, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία που προσφέρουν συγκίνηση στο θεατή. Και ακριβώς αυτό που είπατε, δεν είναι ένα έργο απλά για να περάσει ώρα. Είναι ένα έργο που μέσα από το οποίο θα μπορούσε να φύγει κανείς προβληματισμένος. Το αν θα αλλάξει τις συνήθειές του ή όχι είναι άλλη ιστορία, αλλά το κέρδος για μας θα είναι κάποιος έστω και λίγο να φύγει προβληματισμένος παρακολουθώντας αυτή την παράσταση. Δυσκολίες υπήρξαν πολλές. Αν και φέτος τα παιδιά κατάφεραν να αποκτήσουν και ένα δικό τους χώρο να κάνουν πρόβα, μέχρι στιγμής δεν υπήρχε χώρος της ομάδας. Φέτος κατακτήθηκε και αυτό. Και έτσι είχαμε την ησυχία μας από την πρώτη στιγμή της πρόβας μέχρι την τελευταία που γίνεται παράσταση, τέλος πάντων. Οι δυσκολίες διάφορες ήταν πρακτικές. Πρακτικές και σε σχέση με το σκηνικό και με τη μοναξιά των ηρώων και με το πώς αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί σκηνικά. Δηλαδή, σας είπα και πριν ότι οι ηρώες δεν συναντιούνται μεταξύ τους. Αυτό πρακτικά είναι λίγο δύσκολο το πώς θα γίνει. Αλλά έπεσαν ιδέες στα τραπέζια, βρέθηκαν λύσεις, υπήρχαν χέρια που στήριξαν τις ιδέες αυτές. Και έτσι σας μιλάμε αυτή τη στιγμή από το θέατρο, ακριβώς πίσω είναι το έτοιμο σκηνικό, εδώ και καιρό. Και ξεπεράστηκε. Αυτό ήταν δηλαδή το θέμα. Το πιο δύσκολο απ' όλα ήταν πώς θα γίνει. Πώς θα έχουμε 8 ανθρώπους που θα είναι ο καθένας στο δικό του σπίτι και όλοι αυτοί να χωρέσουν σε μια σκηνή. Οι λεπτομέρειες δηλαδή, γιατί... Το καλύτερο είναι που συνεννοούμαστε. Έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Που συνεννοούμαστε από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό να συμβαίνει σε μια δουλειά γενικότερα. Επίσης, ας πούμε, καταξιώνεται χρόνο με χρόνο η θεατρική ομάδα. Στόχοι στο μέλλον είναι τα όνειρα ή για κάποιος άλλος. Ναι. Μην πήγα να πω κάποια στιγμή την ερώτηση αυτή, κάτι που ξέχασα πριν, ότι η ΕΘΟΛ είναι μια κλειστή ομάδα σε διάθεση, αλλά μια ανοιχτή ομάδα κατά τα άλλα. Γιατί δεν μένει στους ίδιους ανθρώπους, από ό,τι κατάλαβα και βλέπω, αλλά είναι έτοιμη να αγκαλιάσει και νέους ανθρώπους που έχουν... ενδιαφέρονται το ίδιο μάλλον για το θέατρο. Δηλαδή υποστηρίζει πάρα πολύ τους νέους ανθρώπους, απόδειξη ότι και φέτος στην παράσταση αυτή έχουμε ηθοποιό, την Ιρό Λάμπρου συγκεκριμένα για την ακρίβεια, που παίζει για πρώτη φορά. Αυτό. Εκείνας στόχος της ομάδας να μπαίνουν νέα άτομα κάθε χρόνο και να παίζουν και στις παραστάσεις. Τώρα αυτό με ρώτησε είναι η ΕΘΟΛ κάθε χρόνο θέλει να ανεβάζει τον πύχη, όλο πιο πάνω. Φέτος το έχουμε καταφέρει, πιστεύω, θα το δείτε κι εσείς. Ήταν ένα πολύ δύσκολο έργο. Το έχουμε ξανακάνει κι ένας από εμάς, αυτό το τέτοιο είδος. Να είμαστε μόνοι μας, να μην έχουμε επαφή με τον άλλο, να μην τον κοιτάμε, να μην αποβιόμαστε. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά το καταφέραμε. Τώρα κάθε χρόνο εμείς σιγά σιγά γνωριζόμαστε και με άλλες ομάδες, εκτός Λακωνίας, το ξέρετε, με την Τριφυλία, με την Καλαμάτα. Παίζουμε εκεί, μας φωνάξαν, θα τους φωνάξουμε εμείς να παίξουν εδώ. Υπάρχει μια επαφή γενικά με θεατρικές ομάδες, είναι πολύ καλό. Αυτό, δεν ξέρω, Χριστό, κάτι άλλο να ρωτήσεις. Αυτή η παράσταση έχετε σκοπό να συνεχιστεί και μετά σε άλλες περιοχές του Δήμου Σπάρτης ή σε άλλες περιοχές της Λακωνίας ή σε άλλες περιοχές? Θα κάνουμε τώρα τις 12 παραστάσεις εδώ. Που έχουν συμπληρωθεί και καλοκαίρι που κάνουμε την περιοδία μπορεί να γίνουν κάποιες παραστάσεις. Για εκτός Λακωνίας ακόμα δεν γνωρίζουμε. Θα το δούμε. Παίζουμε 8 ηθοποιοί. Η Ρο είναι πρωτάρα φέτος. Παίζουν εδώ η Φωτεινή, η Βίκη, εγώ, η Μάντι, η Μέρη, ο Παναγιώτης και ο Στράτσιο, ο Ευαλιός που λείπει. Είναι λίγο αδιάθετος.
Να πούμε ότι η Ζέρα Φαντασία έφτιαξε τα σκηνικά φέτο και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η Ζέρα εκεί που είναι και ηθοποιό και είναι από τα παλιά μέλη τη Εθόλ. Και φέτο. Και φέτο τα σκηνικά, ναι, γιατί τη φτιάχνει τρία χρόνια. Τέσσερι παραστάσει. Τέσσερι παραστάσει. Τα σκηνικά είναι πάρα πολύ όμορφα. Ε? Πολύ. Να πω και ευχαριστώ και σε παιδιά που γράφτηκαν πολύ με τα φώτα και τον ήχο στον Παναγιώτη, στον Γιάννη που είναι. Πού είναι Γιάννη, κάθεται. Πού είναι Γιάννη, Γιάννη Ζάχο. Κάπου ξαφανίστηκε ο Γιάννη. Μάλλον στην Κουσόλα. Ναι, στη Γιώτα και στη Ναταλία που είναι στον ήχο τα κορίτσια μα. Θα τα δείτε, είναι πολύ αποκλειστικό ρόλο εκεί πάνω φέτο. Στην Πουρτόλα που βοηθάει την υποβολή σε πολλά πράγματα, στην Παναγιώτα που είναι κάτω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κατερίνα Τζανετέα που έφτιαξε την αφίσα μα και το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα. Και έχει επιμεληθεί και κομμάτι του σκηνικού. Και έχει επιμεληθεί, ναι, και πολλά πράγματα. Βασικά όλα τα μέλη, όσα μέλη βοήθησαν. Τον κύριο Πάνο. Τον κύριο Πάνο, πάντα τον ευχαριστούμε τον κύριο Πάνο. Λόγω αυτό, χωρίς αυτόν δεν υπήρχε καθόλου. Θα έχουμε ξαναπεί κάθε χρόνο τα λέμε. Σα ευχαριστούμε, κύριε Πάνο. Είναι πίσω και τρέπεται. Και να πούμε ότι δίνει και τη δυνατότητα αυτό το όνειρο και η φαντασία που έχω κάθε φορά ω προ το. Σύλληψη τη κοινική ιδέα, πάντα την καταφέρνει και την υλοποιεί και την κάνει πράξη. Θα το μεταφέρει ο Χρήστος. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη βιβλιοθήκη τη Σπάρτη. Ναι, ναι, θα τα πούμε. Την βιβλιοθήκη που την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τη φιλοξενία τη και το Δήμο Σπάρτη, βέβαια. Δήμο Σπάρτη, την κυρία Ελένη Δαράκη, που είναι την πρόεδρο των προσώπων. Την ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελένη, ότι θέλαμε μα έδωσε κατευθείαν. Και που κλείσαμε την βιβλιοθήκη δύο μήνες, που ξέρετε που γίνονται πολλά πράγματα στην βιβλιοθήκη, πολλά δρόμενα. Μας είπε, σας παρακαλούμε, επειδή έχουμε βαρύ σκηνικό, ότι θέλουμε 1,5-2 μήνες, αν είναι εύκολο, να μόνο εμείς. Και μας είπε εντάξει, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη, τον ψυχογειό και την τέταρτη ψυχογειού, που ρίξαν πάρα πολύ δουλειά για τα φώτα και τον ήχο. Να είναι καλά τα παιδιά. Τον Άκη Νικόλο Γεωργίου, τον Ηλία τον Καπάκο, να ευχαριστήσουμε που μας βοήθησαν σε σποτάκια και σε πολλά άλλα. Το Γιάννη Τομάζη και την Τρούλα Τρουμελιώτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χορηγούς μας που κάθε χρόνο είναι και περισσότεροι. Και πλέον έχουν φτάσει σε σημείο να μας λένε οι χορηγοί, όταν έχετε παράσταση, θα μας βάζετε χωρίς να ρωτάτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δείτε είναι αρκετή και φέτος. Να ευχαριστώ, παιδιά, ξεχάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ, ναι, για τα μαλλιά τη Χρήστα την Οικία που και φέτος μας βοηθάει. Η Χρήσα. Αυτά τα ευχαριστώ. Αν θέλετε να σα πω τι ημερομηνίε, όταν παίζουμε ώρα και τηλέφωνο, θα το κοιτάξουμε και ξεχάσουμε κανένα μέρα. Λοιπόν, αρχίζουμε την Παρασκευή 31 και συνεχίζουμε 1η και 1 και 2 Φεβρουαρίου. Μετά πηγαίνουμε το επόμενο Παρασκευό, Σαββατοκύριακο 7, 8, 9. Μετά 14, 15, 16, 21, 22, 23. Είναι όλα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 9 και 4. Και θα πω και ένα τηλέφωνο κρατήσεων, είναι 697. 084 24 68, θα το ξαναπώ, 697 084 24 68 και μπορώ να παίρνω τηλέφωνο το μεσημέρι 12 με 2 και το απόγευμα 6 με 8. Παιδιά, το ξεχνάς, πάντα κάτι ξεχνά. Κάποια άλλο παιδί θέλει να μιλήσει, θα πει κάτι. Είπαμε, στο Θεούς. Ναι. Θέλει να μιλήσει κάποιος στο ποιός. Κάποιος να πει κάτι για το ρόλο του Ιησούς. Όχι. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι εσείς, δεν ξέρω. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας στηρίζετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε.